Δεκάδες σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν σε έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας σε Ισλαμικό τέμενο στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ανώτατος κληρικός. Ο εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων, καταδίκασε μέσω Twitter την βομβιστική επίθεση και κάλεσε τους πολίτες να προσευχηθούν για τους μάρτυρες, ενώ διεμήνυσε πως οι δολοφόνοι θα τιμωρηθούν πολύ σύντομα. Ήταν η ώρα της βραδινής προσευχής και συμμετείχα μαζί με άλλους όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη μέσα στο τέμενος. Δεκάδες άνθρωποι μαρτύρησαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις έχουν μειωθεί στη χώρα αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν πριν από ένα χρόνο, όμως δεν έχουν σταματήσει. Για τις περισσότερες από τις ενέργειες αυτές την ευθύνη αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος.